Για ελεύθερη πτώση των τιμών στα κυπευτικά κάνουν λόγο οι παραγωγοί της Μεσαράς που βλέπουν τον κόπο τους να πηγαίνει χαμένος. Όσο σκληρά και αν δουλεύουν, όσο και αν προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους από τα χωράφια και τα θερμοκήπια, οι τιμές παραμένουν εξευτελιστικές. Υπεργές. Και σε τι τιμές τις πουλήσατε? Από 50 λεπτά και κάτω. Τα έξοδα βγαίνουν? Όχι. Πώς θα βγουν, με 30-40 λεπτά? Αν εξαιρέσουμε ένα προϊόν, το αγγούρι που είχε κάποια υψηλή τιμή, όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ήταν σε χαμηλές τιμές. Σε τιμές κυρίως κάτω του κόστους. Κυρίως στις πιπεριές, στις μελιτζάνες και στις ντομάτες. Και σε να μην φτάνει αυτό, βλέπουν και τα κυπευτικά γειτονικών χωρών να κατακλείζουν την αγορά της Μεσαράς και όπως καταγγέλουν να βαφτίζονται ελληνικά. Είναι μάλιστα δύσκολο να μπει φρένο στο φαινόμενο που ρίχνει τη χαριστική βολή στην τόπια παραγωγή. Οι εισαγωγές γίνονται ανεξέλεκτα όλο το χρόνο. Κυρίως από Αλβανία, Σκόπια και Τουρκία, τα οποία και τα προϊόντα που έρχονται μέσα είναι πολύ επιβαρημένα σε φυτοφάρμακα, ενώ εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τηρούμε κάποια πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε πιστοποιήσεις στα προϊόντα τα δικά μας, και παρόλα αυτά η αγορά η δικιά μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Βεβαίως έχουν έρθει και εδώ και στη δικιά μας περιοχή. Όταν ο αγρότης δεν πληρώνεται τον κόπο των καρπών του, δηλαδή από αυτό που καλλιεργεί, όλος ο κόσμος αυτός, φίλοι μου, δεινοπαθεί. Με τις τιμές να πέφτουν στα τάρταρα και το κόστος παραγωγής να αυξάνεται, όπως λένε οι παραγωγοί, δεν έχουν καμία ελπίδα να ορθοποδήσουν. Τη στιγμή που στις τσέπες τους μπαίνουν όλο και λιγότερα χρήματα, οι τιμές στα λοιπάσματα, αλλά και το κόστος του ρεύματος και του νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση, απογειώνεται. Γιατί τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, η ΔΕΗ και αυτή στα ύψη. Το νερό τώρα, γιατί όλα είναι με γεωτρήσεις, η άντληση του νερού, οπότε και αυτό θα πάει και αυτό πιο ακριβά σίγουρα. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο αγρότης αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει και οι αυξήσεις τώρα και από το ρεύμα, δηλαδή τα νερά, τα λοιπάσματα, τα μεταφορικά, όλα έχουν πάρει πάνω. Εμείς έχουμε στον κάμπο και στα κοινοτικά δίκτυα 43 γεωτρήσεις, 6 αντλίας επιφανείας και 12 μπούστερ. Αυτά λοιπόν είναι παροχές ρεύματος. Με το να γίνει η ρήτρα να προσαρμογεί στο ρεύμα, σχεδόν διπλασιαστήκαν οι τιμές. 11 ευρώ πέρυσι το θεϊκό κάλλι, σήμερα μέχρι στιγμής έχει 21 και ανεβαίνει ακόμα.